Ο Ζελένσκι κάνει έκκληση στην Δύση. Σταματήστε να ανέχεστε την ρωσική τρομοκρατία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν κάλεσε τις δυτικές χώρες να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας προκειμένου να αποτραπεί η ρωσική τρομοκρατία στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το DPA. Κάθε πύραυλος που έπληξε την Ουκρανία περιείχε εξαρτήματα από εταιρείες άλλων χωρών που εισήχθησαν μέσω του εδάφους των γειτονικών χωρών της Ρωσίας, είπε ο Ζελένσκι στην ομιλία του το βράδυ της Κυριακής. Όλα αυτά πρέπει και μπορούν να σταματήσουν. Πρέπει να σταματήσει η συνενοχή με τον τρόμο και η ικανότητα των τρομοκρατών να αναζητούν συνεργούς σε όλο τον κόσμο και με όλες τις μορφές της ίδιας της ρωσικής τρομοκρατίας, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας περισσότερη υποστήριξη από την Δύση για να αμυνθεί καλύτερα η χώρα του από τις ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις. Επεσήμανε την επιτυχημένη άμυνα κατά των Ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τους συμμάχους του το βράδυ της Κυριακής να λάβουν μέτρα για την δημιουργία ενός αντιεροπορικού αμυντικού δικτύου όπως το Ισραήλ, το οποίο τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή αναχαίτισε σχεδόν όλα από τα περισσότερα από 300 ντρόνους και πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν σε αυτό. Όλος ο κόσμος είδε τι σημαίνει πραγματική άμυνα. Είδε ότι ήταν εφικτό, είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας. Ο κόσμος είδε επίσης ότι το Ισραήλ δεν ήταν μόνο στην άμυνά του και ότι υποστηρίχθηκε από συμμάχους. Η αποτελεσματικότητα που επέδειξε η Ισραηλινή άμυνα δείχνει ότι η ενότητα μεταξύ των συμμάχων παρέχει την καλύτερη άμυνα, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και όταν η Ουκρανία λέει ότι οι σύμμαχοί της δεν πρέπει να αγνοούν τους ρωσικούς πυράβλους και τα ντρόνς, σημαίνει ότι χρειάζονται ενέργειες, τολμηρές ενέργειες. Δυστυχώς, η βοήθεια που δίνεται στην Ουκρανία είναι ακόμα περιορισμένη και το ρωσικό κράτος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε κρίσιμα εξαρτήματα που απαιτούνται για την παραγωγή πυράβλων και ντρόνς, ανέφερε ο Ουκρανός. Όσο περισσότερο καθυστερεί η βοήθεια, τόσο περισσότερα εδάφη της Ουκρανίας κερδίζει ο ρωσικός στρατός, πρόσθεσε. Η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και όλα τα άλλα μέρη του κόσμου αξίζει να έχουν μία εξίσου δίκαιη και διαρκή ειρήνη, είπε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.